Μια μεγάλη καλησπέρα φίλες και φίλοι του paopaντού.gr εδώ από τα περίχωρα του Σάλτσμπουργκ. Εδώ που ο Παναθηναϊκός έδωσε το τελευταίο του τεστ επί αυστριακού εδάφους. Οι πράσινοι ιτήθηκαν 1-0. Τώρα δεν ξέρω αν τα φιλικά μετράνε. Εγώ νομίζω ότι τα φιλικά δεν μετράνε σε ό,τι αφορά την ήττα. Η εικόνα δεν ήταν πολύ καλή του αγώνα. Αυτό πρέπει να το πούμε βέβαια. Ο Παναθηναϊκός μέσω επιθετικά δεν ήταν καλός και αμυντικά είχε κενά. Τα φιλικά είτε κερδίσετε χάσεις, δεν λέω σίγουρα, αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Ωστόσο ο Παναθηναϊκός σήμερα χωρίς καμία δικαιολογία έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν είχε το Γετβάη, δεν είχε παίκτες που χρειάζονται, ο Φιξιοανίδης, δεν έχει παίκτες βασικότατους ο Παναθηναϊκός, οπότε δεν μπορώ να κρίνω τόσο αυστηρά αυτό το Παναθηναϊκό που βλέπω εδώ στην Αυστρία, που περιμένει περίπου 10 παίκτες πρώτης γραμμής. Θα επιστρέψει ο Πλατένοβιτς, σε λίγες μέρες θα επιστρέψει, θα δούμε τον Μαξίμοβιτς, θα πει στην ομάδα. Από την άλλη πλευρά, εκτός από Πλατένοβιτς, Μαξίμοβιτς, θα έχουμε τον Γετβάη, τον Μπακασέτα σήμερα που έλειπε. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση κάποιους παίκτες όπως ο Αϊτόρ που παραπονιόταν ότι είναι πολύ βαριά τα πόδια του από την προετοιμασία. Το ίδιο μας έλεγε και ο Γετβάη σε ένα πηγαδάκι νωρίτερα. Φυσικά, τέσσερις μεταγραφές που περιμένει ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον πιστεύω ότι 2-3 μέχρι να παίξει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα υπήρχε και η απουσία του Φώτη Ιωαννίδη που είναι φυσικά πολύ κομβική. Λείπουν πολλοί παίκτες, δηλαδή το 1/3 τουλάχιστον των παίκτων του Παναθηναϊκού που θα είναι και βασικότεροι από τους πιτσιρικάδες που ήταν εδώ. Ο Παναθηναϊκός είναι μια άλλη ομάδα σε αυτές τις ημέρες. Οπότε φυσικά θα το κρίνουμε. Φυσικά θα πούμε ότι η εικόνα παρουσίαση δεν είναι καλή εδώ, αλλά θα πούμε ότι δεν είναι και οι παίκτες που θα δούμε σε λίγες ημέρες στους βασικούς να δουλεύει ο Ντιέγκο Αλόνσο. Έχει ακόμα πάρα πολλά να κάνει. Ο Ουγανός προπονητής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ούτε θα μείνει στο 14-0 με κάποια ομάδα αέρας τεχνών, ούτε θα μείνει στο 1-0 με την Braunschweig με μια πολύ σκληρή ομάδα, ούτε φυσικά στο 0-0 με την Πάφο που έπαιζε πολύ νωρίτερα με τον Παναθηναϊκό ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Εγώ κρατάω αυτά που είδα 15 μέρες εδώ, όχι φυσικά την εικόνα των αγώνων. Δεν νομίζω ότι είχε καμία σχέση η εικόνα που θα δούμε τώρα με αυτή κοντρά στη Μάριμπουρ. Μια ομάδα που είναι χαμηλότερες εμβέλειας θεωρητικά, στο ποδόσφαιρο βέβαια πρέπει να προσέχει κανείς. Χαμηλότερες εμβέλειας και ο περσινός Παναθηναϊκός που έκανε πολύ πιο δύσκολες προκρίσεις με Μαρσέιγ και άλλες ομάδες. Πλην τον Μπερνάρ τώρα βέβαια και τον. Πλην τον Μπερνάρ και πλην τον Παλάσιος. Συν τον Μπάλντοκ και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που έρχονται. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει τη Μάριμπουρ. Υπάρχει πολλή συζήτηση για το ότι έχουν αρχίσει οι μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο στο Παναθηναϊκό. Θέλουν από το να πάνε να πάρουν ένα παίχτη για να ξεπαιδεύουν, να πάρουν ένα παίχτη που θα αρχίσουν, αλλά θα είναι με καλύτερα χρήματα καλύτερο παίχτη. Δεν μπορώ να το πω αλλιώ. Από εκεί και πέρα θα γίνεται πολλή συζήτηση. Το ξέρω μέχρι να γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Περιμένουμε ίσως μέσα στην εβδομάδα να υπάρξει κάποια εξέλιξη και να προχωρήσουν και συνεχεία στα εξτρέμ. Η πράσινη πρώτα αριστερό μπακ, δύο εξτρέμ και στο περάκι. Ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει, θα συνεχίσει έτσι και από εκεί και πέρα θα τον κρίνουμε στα πιο σοβαρά φιλικά εν Αθήνες, Λεωφόρο. Δύο παιχνίδια παίξει ο Παναθηναϊκός πριν τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Τον Νίκο Παγκάκη που ήταν εδώ όλες αυτές τις μέρες. Κάλεσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το paopaντού.gr, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok και να κατεβάσει το application σε iOS και Android. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπαίνετε στο site και μας θυμάται. Να είστε καλά.